Ο πόλεμος για τις δόσεις του εμβολίου που δεσμεύεται να παραδώσει η AstraZeneca στην Ευρωπαϊκή Ένωση μένεται. Η εταιρεία από την πλευρά της αφενός ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχουν αυστηρές ρήτες στο συμβόλαιο με την Ευρώπη και αφετέρου τονίζει πως οι δόσεις των εμβολίων που παρασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο αφορούν μόνο τη Μεγάλη Βρετανία. Σε συνέντευκή του στην Ιταλική Λα Ρεπούμπλικα, ο διευθύνων σύμβουλος της AstraZeneca ήταν σαφής. Το συμβόλαιο με το Ηνωμένο Βασίλειο υπογράφηκε πρώτο και η κυβέρνηση της χώρας φυσικά μας είπε «προμηθεύεται εμάς κατά προτεραιότητα» και νομίζω πως αυτό είναι και δίκαιο. Η απάντηση από την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου αποτυπώνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της Ευρώπης. We reject the logic of first come, first served. That may work at the neighborhood butchers, but not in contracts. Με την Ευρώπη να απειλεί με μπλοκάρισμα την εξαγωγή του εμβολίου της Pfizer προς τις υπόλοιπες χώρες, το ζήτημα πήρε και πολιτικές διαστάσεις. Ο Υπουργός Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας έκανε έκκληση για συνεργασία. I'm sure that we can work with the EU to ensure that that whilst transparency is welcome, that no blockers are put in place. Με τον πολιτικό αντίκτυπο στην Ευρώπη από την έλλειψη δόσεων για τους κρίσιμους εμβολιασμούς να πιέζει καθημερινά όλο και πιο πολύ τις κυβερνήσεις, οι φωνές που απαιτούν εδώ και τώρα περισσότερα εμβόλια πληθαίνουν. Es führt zu Verdruss, wenn in anderen Ländern der Welt die Enkel geimpft werden, während bei uns die Großeltern auf die Impfung warten. Την ίδια στιγμή η Pfizer φαίνεται πως επεκτείνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς τις συνέργειές της, προκειμένου να καταφέρει να ανταποκριθεί στον στόχο των 2 δισεκατομμυρίων δόσεων το χρόνο. Η Αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε πως και η γαλλική Sanofi θα παράξει 100 εκατομμύρια δόσεις του ελπιδοφόρου σκευάσματος.